Και τώρα θα έρθει στην πασαρέλα μας η κολλητή της Σιμών Σέρβου. Όχι, όχι. Δεν είναι. Έρχεται Δήμητρο Μπεσίρη. Άκου τώρα τι θα σου πω. Άμα δεν πάει καλά κι αυτό, θα χάσω τα λογικά μου, ειλικρινά, ε. Τρία σερί, look αποτυχημένα. Θα τρελαθώ. Πού πηγαίνεις, πες μου αυτό. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, το αγόρι μου μένει στην Αγγλία. Ναι. Επίσης και η μητέρα του μένει στην Αγγλία. Όλο το σόι μένει στην Αγγλία. Ναι. Είναι Άγγλος. Όχι, όχι, απλά έτυχε είναι να είναι Έλληνας. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και το καπέλο είναι της μητέρας του. Είναι Φίλιπ Τρέισι, αρχικά. Ναι. Και θα πάμε σε μία δημοπρασία, όπου η μητέρα του θέλει να δημοπρατήσει το καπέλο και το φοράω εγώ για να το αναδείξω. Είσαι δαιμόνια, Δήμητρα Μπεσίρη. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Πώς περίμενες μεγαλύτερη βαθμολογία? Χάρηκα με το τεσάρι της Ζέτας, γιατί μου αρέσει πολύ η αισθητική της Ζέτας, οπότε είμαι ενθουσιασμένη με αυτό, μ' άρεσε πολύ. Εντάξει, από τη Σιμών είναι η χαλάστρα μου πάντα. Μην μπερδεύεσαι, εσύ είσαι η δική μου. Δεν πειράζει. Είσαι πάντα η δική μου. Δεν μου έχεις βάλει ποτέ πάνω βαθμό. Δεν είμαι χαλάστρα, είμαι αντικειμενική. Εκτός από το καπέλο δεν υπάρχει κάτι να δω. Για το καπέλο το έβαλα. Άρα εσύ είσαι η χαλάστρα μου, όχι εγώ. Είσαι χαλάστρα μου, δεν μου έχεις βάλει ποτέ κάτι καρδούλα, μετά πάνω από το 2. Μετά από μένα, πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Όχι, όχι, πάντα δύο μου βάζει. Συνέχισε, μας πεις γιατί έβαλες δύο. Έβαλα δύο γιατί πέρα από το καπέλο δεν μου αρέσει κάτι. Έχει πολύ ωραίο στέρνο εδώ. Δηλαδή το καπέλο μαζί με αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το παντελόνι... νομίζω δεν μου πολύ αρέσει. Είναι περισσότερο φαρδί από όσο θα έπρεπε εδώ πάνω. Κάπως δεν ξέρω, όταν πέρναγε από δίπλα το είδα. Πώς είναι το λούτο, ναι. Βασικά δεν έχει γίνει κανένα styling απολύτως εκτός του καπέλου. Έχει βάλει ένα σακάκι, μια κάπα την οποία την έχουμε δει σε όλα τα χρώματα εδώ και 4 χρόνια. Και ένα λευκό παντελόνι με πιέτες. Οκ, okay, αυτό, that's all. Δεν είναι κάτι. Ναι, αλλά θέλουμε να αναδείξουμε το καπέλο. Τι άλλο δηλαδή. Για τότε ερχόμασταν γυμνή με καπέλο. Και εγώ 5 θα έπαιρνα τώρα που έχω αδυνατήσει κιόλα. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες, αλλά. Τότε τι εννοεί, δεν βαθμολογούμε τα ρούχα. Δηλαδή, τι θέλει να φορέσω. Εσύ κάθε φορά, και παρεμπιπτόντως, πιστεύω ότι εκείνη την ημέρα θα βρέξει, έτσι πιστεύω εγώ. Οπότε θα χαλάσει το καπέλο, είναι και ακριβό όπως είπες. Είμαστε στην Αθήνα, οπότε καιρό είναι. Εγώ στο Λονδίνο, δεν βρέχει κάθε μέρα στο Λονδίνο. Σχεδόν κάθε μέρα βρέχει. Ωραία, ωραία, εντάξει. Εδώ έχουμε έρθει, νομίζω, και βαθμολογούμε και τα ρούχα. Οπότε ναι, αλλά βαθμολογούμε και τα κόνσεπτ. Όταν μου λες ότι πας στο Λονδίνο. Εγώ το κόνσεπτ θα μιλήσω για Λονδίνο, δεν θα μιλήσω για Αθήνα. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα. Ο καιρός έξω είναι καλοκαίρι. Καλά, και σήμερα στο Λονδίνο καλοκαίρι έχει. Θέλεις να δεις τον καιρό? Ή σου είπε το αγόρι ότι βρέχει? Εκεί που είμαι εγώ, λοιπόν, δεν βρέχει. Σε κάθαρα. Ωραία, εκεί που είμαι δεν βρέχει. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, να έρθουμε στο διατάφτα. Δεν βλέπω κανένα απόλυτο styling εκτός του καπέλο. Είναι εξαιρετικό, φανταστικό. Το κεφάλι σου είναι τέλειο. Αυτό που φοράς από κάτω δεν, πραγματικά δεν έχει κανένα styling. Είναι ένα σακάκι πολυφορεμένο, ένα παντελόνι κλασικό. Τελεία. Αυτό δεν έχει κάτι. Ναι, δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ καθόλου. Έχεις κάνει κάποιο styling? Επίσης πάω σε δημοπρασία και θέλουμε να αναδείξουμε. Ωραία, το καπέλο. Ρωτάω πού είναι το styling που έχεις κάνει, απάντησέ μου. Έχω βάλει κοσμήματα, έχω βάλει τη λεπτομέρεια, έχω βάλει την καρφίτσα. Δεν είναι απλά ότι έβαλε ένα λευκό σακάκι και ένα παντελόνι και βγήκα. Όχι, απλά ένα λευκό σακάκι. Υπάρχει styling. Εσύ δηλαδή θεωρείς τον εαυτό σήμερα ότι έχεις κάνει φανταστικό styling? Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ποιο είναι το styling εκτός του καπέλου που έχεις βάλει, που έχεις κάνει αυτό, ρωτάω, δεν μου απαντάς. Ναι, αλλά και το καπέλο styling είναι όλο. Ναι, καρδούλα μου, ναι, έχουμε έρθει εδώ πέρα. Αν μας έλεγαν στην αρχή βαθμολογήστε τα καπέλα, θα έβαζα σε όλες 5. Δεν βαθμολογούμε τα καπέλα. Βαθμολογούμε όλο το styling. Και σου ξαναλέω. Δεν υπάρχει styling στην εικόνα μου. Δεν υπάρχει κανένα styling. Σιμών, συγγνώμη αγάπη μου. Ναι. Για να μην λέει ο κόσμος ότι τις κοροϊδεύουμε.
Το δικό σου styling συγκριτικά με αυτό μπορεί να μου πει ποιο ήταν. Κανένα. Λοιπόν. Αυτό δεν μου είπατε κι εσείς. Γιατί αν θα έβαλα εγώ, σας είπα. Ναι, αλλά επιλέξω όλη την ώρα για αυτό το styling και θα είναι τουλάχιστον αυτή έχει ντε πιες. Εσείς το φοράω, έχει... φοράω εγώ, το συνηθίζετε να το βλέπετε έξω. Συνέχεια το βλέπετε έξω. Γιατί εγώ αυτό το σακάκι το βλέπω σε κάθε κοπέλα. Αυτό εδώ το φόρεμα. Ναι, το βλέπετε κάπου. Το έχω δει σε κάλυμα λαμπάδας για βάφτιση. Ναι. Ωραία, στη βάφτιση πήγα κι εγώ. Ναι, αλλά κάλυμα λαμπάδας όμως το έχω δει. Δεν νομίζω. Πάντως συγκριτικά θέλω να πω τώρα ότι μιλάμε και λέμε ένα πράγμα το οποίο το έχεις εφαρμόσει κι εσύ. Αυτό θέλω να πω. Μα εγώ δεν αμφισβητώ αυτό. Απλά θεωρώ ότι το δικό μου φόρεμα είναι κάτι το οποίο δεν το συνηθίζει να το βλέπει έξω και το συγκεκριμένο είναι ένα άσπρο σακάκι το οποίο είναι φορεμένο 4 χρόνια. Το έχει η Σάρα και η Μάρα και το παντελόνι είναι κάτι απλό. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Δεν είπα ότι δεν είναι όμορφη. Απλά αυτή μου λέει ξανά ότι έχουμε έρθει για τα καπέλα. Τελικά βαθμολογούμε καπέλα ή ρούχα. Δεν έχω καταλάβει. Σήμερα ποιο είναι το κόνσεπτ. Μόνο το καπέλο. Ποιο είναι το κόνσεπτ σήμερα. Τα καπέλα. Άρα, τι εννοεί, θέλει να μου πει τώρα, ότι βαθμολογούμε ξανά το καπέλο, σε ρωτάω γιατί δεν καταλαβαίνει τι ερωτήσει. Βαθμολογούμε όλο το styling, όλο Ωραία, το look. Και εγώ σου και το είπα καπέλο, ότι για το καπέλο. Και τη τσάντα. Και εγώ σου είπα για το καπέλο, σου έχω βάλει 2, για το κάτω από το καπέλο δεν υπάρχει κανένα styling και τελεία. Οκ. Okay. Λοιπόν, Δήμητρα, Ζαφ. Και πάλι καλά, έβαλα 2. Τόσο τώρα νομίζω ότι είχα βάλει 1 και κάθομαι και όχι, όχι, 2 έχει βάλει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε στη Δήμητρα τη Ζαφ. Μεταξύ ξενεύομαι γιατί το στυλ σήμερα τη Δήμητρα μου έρχεται πολύ κοντά στη Σιμών. Πάρα πολύ. Αυτό το elegant chic που φέρνει όλο αυτό τον καιρό η Σιμών. Δεν έχει styling και εγώ όταν το φέρνω αυτό το στυλ μου λέει... Και απορώ τώρα με την κριτική, με το σχολιασμό της. Δηλαδή, πραγματικά απορώ. Δήμητρα, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Αλήθεια, 4 ήθελα να σου βάλω και τελευταία στιγμή δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα. Δήμητρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν μείνεις εδώ λίγο παραπάνω, θα αναθεωρήσεις επίσης και τα look που φοράς εσύ. Θα αναθεωρήσεις και τις βαθμολογίες σου, γιατί εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Εμένα, εγώ θα το φόραγα αυτό και έξω, με άλλο παντελόνι εννοείται. Θα το φόραγα αυτό έξω. Αλλά όταν είσαι εδώ, εγώ δηλαδή θα έβγαινα έτσι. Εμένα μου αρέσει. Απλά έχεις δεν έχει φέρει πάρα style. Πολλά. Επειδή εγώ. Έχω φέρει ποτέ σακάκι γυμνή τελείως με παντελόνι. Έχω φέρει επεισόδια πριν μπω. Στην αρχή έφερνα κάτι τύπου, και μου λέγανε όλοι. Στην αρχή έφερνα κάτι και μου λέγανε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που φοράς, αλλά δεν έχεις κάποιο styling. Ένα. Και τη λέω είσαι πολύ ωραία, απλά δεν έχεις κάνει κανένα styling. Λοιπόν, εγώ θα άλλαζα μόνο το παπούτσι στην προκειμένη περίπτωση. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ λάμψη και τραβάει λίγο την προσοχή για αυτό που θέλει να δείξει. Και ίσως έβγαζα και την καρφίτσα, επειδή έχεις βάλει αυτό το αλυσιδάκι που είναι πολύ κομψό και πολύ ωραίο. Αυτό. Μέχρι εκεί. Πολύ ωραία. Η B κλαίει με Philip Tracy, το έχει γράψει κιόλας. Εγώ και εγώ κλαίω. 2,81 μέσος όρος, είναι πολύ καλός. Για πήγαινα να δούμε τώρα, έχεις κάνει styling ή δεν έχεις κάνει styling.